μαρτύρι μας και να ξέρεις ότι βρισκόμεθε πάντοτε μαζί σου. Είναι καύχημά μας το ότι βρίσκεσαι εδώ, διότι με το άκουσμα και μόνον εδώ στα Μετέωρα ότι θα έλθει ο Θεοφάνης, όλοι οι πατέρες εχάρισαν και πραγματικά περίμεναν πώς και πώς να έρθει, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, να δέσει αυτό το πράγμα, διότι ήταν κάτι το οποίο έλειπε. Έτσι λοιπόν ήρθες και συμπλήρωσες αυτό το οποίο έλειπε το μοσαϊκό και χαιρόμεθα πολύ και αυτό το ομολογούμε και το γνωρίζεις και ξέρεις ότι βρισκόμαστε πάντοτε δίπλα σου, όχι μόνο εγώ ως Επίσκοπος και Μητροπολίτης, αλλά και όλοι οι πατέρες. Σου ευχόμεθα λοιπόν να είσαι άξιος να διακονήσεις εδώ τα Άγια Μετέωρα. Και μία εξήγηση προς τους χριστιανούς μας, διότι πολλοί απόρρισαν και με ρωτούσαν και ρωτούσαν εδώ γιατί δεν μπορούν να μπουν στο ναό σήμερα. Απλά σήμερα διαμορφώσαμε λίγο το ναό, επειδή είναι πολύ μικρός ο χώρος σε αυτό το ιστορικό καθολικό της Μονής και επειδή δεν χωράμε μέσα στο μικρό ναό, καθολικό λέγεται η κεντρική εκκλησία του μοναστηριού. Επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να χωρέσουμε μέσα, έγινε ο ναός μέσα ιερό και εδώ ο χώρος αυτός που είναι νάρθηκας έγινε ο κυρίως ναός. Βεβαίως και μπορείτε να προσκυνήσετε, βεβαίως μπορείτε και να εισέλθετε και τώρα που θα τελειώσει η ιερά αυτή η τελετή θα έρθετε μέσα να προσκυνήσετε και να ευχηθείτε το άξιος και να πάρετε την ευχή του νέου καθηγουμένου του πατρός Θεοφάνους. Άξιος να είσαι και με τις ευχές, και με τις ευχές των πατέρων να διακονήσεις. Επίσης, μην ξεχάσω να πω το εξής, ότι επειδή πραγματικά εγώ όπως το γνωρίζουν όλοι εδώ οι πατέρες και οι αδελφές, οι μοναχές, ιδιαιτέρως σέβομαι, εκτιμώ και αγαπώ τους μοναχούς. Διότι και εγώ είμαι μοναχός, υπήρξα μοναχός επί πολλά έτη, 15 χρόνια συναπτά, 15 χρόνια συναπτά καθημερινώς έζησα μέσα στο μοναστήρι και τα υπόλοιπα ήμουν ως εφημέριος έξω και πρωτοσύγκυρος στην Μητρόπολη. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο αυτά τα οποία σήμερα ενεδύθεις. Τον μανδύ αυτός είναι ένας προσωπικός μου μανδύας τον οποίον τον είχα στην ενορία μου στους ταξιάρχες για τον εκάστοτε επίσκοπο και όταν έγινα επίσκοπος δεν είχα μανδύα αρχαιρατικών, αυτόν τον οποίον περιευλήθη ο γέροντας και τον πήρα και σήμερα τον δίνω για να έχεις να με μνημονεύεις. Επίσης, η Ράβδος, η πατερίτσα όπως λέμε, είναι μια πατερίτσα η οποία όταν έγινε επίσκοπος πήγα στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης για να πάρω την ευχή του, διότι ήταν αυτός ο οποίος με βοήθησε πολύ κατά την ημέρα των εκλογών και με την ευχή του και τη βοήθειά του εγώ πλέον ανεδείχθη Μητροπολίτης Σταγών και μου έδωσε δώρο αυτή την πατερίτσα. Εγώ λοιπόν σου τη δίνω για να έχεις την ευχή και αυτού και τη δική μου και να είσαι καλά και να είσαι πάντοτε ευλογημένος. Δοξάζω του Πατρός και του Υιού την δύναμη και πνεύματος Αγίου ημνό την εξουσία. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, Κύριε, Κύριε Θεόκλητε, πανοσουλογιότατε Άγιοι Καθηγούμενοι, πανοσουλογιότατε και δεσιμολογιότατε Πατέρες και Αδελφοί, οσιότατες γερόντισες, αγαπητοί εν Κυρίω αδελφοί και αδελφές. Ναι, στην πρόγνωση του Θεού Πατέρα, στην χάρη του Υιού, στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και στις πρεσβείες του Αγίου Νικολάου οφείλονται όλα όσα τελούνται σήμερα εδώ στην ιστορική Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου με κεντρικό άξονα την ταπεινότητά μου. Θεία χάριτη, με ανυποψία στο θαυμαστό και παράδοξο τρόπο εισήλθαμε προεπτά μηνών στην παλαιά αυτή Μονή προνοία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων Κυρίου Θεοκλήτου, ως το Κυρίο έδοξεν ούτω και εγένετο. Βάλαμε τότε μετάνοια στον Άγιο Νικόλαο και υποσχεθήκαμε καρδιακά να διακονήσουμε τη Μονή του κατά το μέτρο των δυνάμεών μας, επικεντρώνοντας τον πνευματικό μας αγώνα στην ενεργοποίηση της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος δια της μετανοίας και της διαφυλάξεως των εντολών του Χριστού. Έκτοτε παραμένουμε ομοθυμαδών επί το αυτό προσκαρτερώντας την
ενίκηση του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας, όπου αυτό θα υπερτυγχάνει υπερ ημών στεναγμούς αλαλίτης προς τον Θεό. Ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει τα κρύφια της καρδίας των ανθρώπων, γνωρίζει ότι ούκ εξιδίου θελήματος, αλλός ταπεινός διάκονος και υπάκουος δούλος της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση. Βρίσκομαι πλέον και ζω σε ένα γνώριμο τόπο για μένα, αφού κατά την περίοδο των μαθητικών μου χρόνων στο Εκκλησιαστικό Λύκειο του Βόλου επισκεπτόμουν τα μετέωρα και συγκεκριμένα την Ιερά Μονή Βαρλάμ πολύ συχνά. Ευχαριστώ το Θεό για την μεγάλη ευλογία που μου έδωσε εκείνα τα χρόνια να γνωρίσω εναρέτους ανθρώπους, όπως τον μακαριστό γεροντά μου Φώτιο Λαβριώτη, τον οποίον είχα πνευματικό και με καθοδηγούσε στο σωστό δρόμο. Επίσης, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Βαρλάμ Γέροντα Ισίδωρο, ο οποίος με στήριξε παντιοτρόπως και με γαλούχησε πνευματικά. Ό,τι είμαι σήμερα σε αυτούς το οφείλω, την ευχή τους να έχω. Όσο μεγάλη είναι η ευλογία, αλλά τόσο μεγάλη είναι και η ευθύνη. Εν ετών και δεδοξασμένων το όνομα του Κυρίου, για όλες του τις ευεργεσίες στη ζωή μου που μου χάρισε, ασφαλείς πνευματικούς οδηγούς, οι οποίοι με παιδαγώγησαν εν Χριστώ και δοκίμασαν με σύνεση τη μοναχική μου κλίση. Ο μοναχισμός και η μοναχή ήταν και είναι η εμπροστοφυλακή της Εκκλησίας, είναι οι γνήσιοι εκφραστές του Ευαγγελικού Πνεύματος, οι αληθινοί μαθητές του Αρχιπείμενος Χριστού, το μέτρο της πραγματικής ζωής, το φως των κοσμικών, κατά το φως μεν μοναχής, άγγελοι, φως δε πάντων ανθρώπων, μοναδική πολιτεία. Οι ιερέσμονες είναι τόσοι τόποι ασκήσεως και αγιασμού, εργαστήρια αγιότητος, οάσεις και κυψέλες πνευματικές στη σημερινή έρημο του κόσμου τούτου, τόποι παραμυθίας και παρηγοριάς για τον σύγχρονο άνθρωπο. Η μοναχική ζωή είναι η πλέον ιδανική οδός για την επίτευξη του σκοπού της σωτηρίας των ανθρώπων. Η διαμονή στο μοναστήρι αφενός διαφυλάπτει το μοναχό από τους πειρασμούς και τις περιττές μέρημνες του κόσμου, αφετέρου δημιουργεί τις ευνοϊκότερες συνθήκες και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια της ψυχής, την άσκηση της προσευχής και την απόκτηση των θεοποιών αρετών. Σήμερα που ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας μου εμπιστεύεται την ηγουμενία της μονής αυτής, θυμάμαι τα λόγια του Χριστού μας που είπε ότι στέλνει πρώτος είναι έστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος, αλλά ενθυμούμε και το Λέντιον, το οποίο εζώστηκε και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Εύχεστε πάντοτε να το θυμάμαι και να το πράττω. Δύσκολο όντως και οδυνηρό το έργο της ηγουμενίας, σαφώς σταυροχάρακτο, που ηγούμενος μίας μονής πάντα του Θεού χορηγούντος, οδηγεί ψυχές, πλάθει ανθρώπους και χρυζώνει από τα βάθη της ψυχής ζυζάνια, τα πάθη και τις κακίες του πεσόντος Αδάμ και μεταμορφώνει πολίτες για την Βασιλεία του Θεού. Το έργο, η αγωνία και ο αγώνας του δεν είναι προς αίμαης και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς και τον κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου. Στο πρόσωπο του ηγουμένου λειτουργεί η πνευματική πατρότητα υπό την αληθινή και αυθεντική της έννοια. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι ποιμήν στην κυριολεξία είναι εκείνος που μπορεί να αναζητήσει και θεραπεύσει το απολωλό τα λογικά πρόβατα με την ακακία του, τον ζήλο του και την προσευχή του. Ο γέροντάς μου πατήρ Φώτιος με συμβούλευε, ο ηγούμενος πρέπει να είναι μάνα η οποία αγκαλιάζει τα παιδιά της σε κάθε δυσκολία και πειρασμό. Παρακαλώ όλους σας να εύχεστε να μου δώσει ο Θεός πνευματική δύναμη και διάκριση, ώστε να είμαι καλός ποιμένας και σωστός κυβερνήτης τόσο της ψυχής μου όσο και σε αυτούς που με εμπιστεύθηκε. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, εδώ σε αυτό το μοναστήρι βρήκαμε μέγα προστάτη και βοηθό, άξιο νοικοκύρη, τον Πανάγιο Ιεράρχη του Χριστού Νικόλαο. Δικό του είναι το μοναστήρι, δική του η επιστασία, η φροντίδα και η ευλογία,
δική του και η δόξα, η τιμή και η ευχαριστία που το απονέμουν οι προσκυνητές του. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευγνωμονούμε, γιατί μας εμπιστευθήκατε τον ιερό τούτο τόπο από τα πρώτα βήματα της εδώ μοναχικής μας ζωής. Σταθήκατε δίπλα μας ως στοργικός ποιμένας και με αγάπη πατρική μας συμπαραστέκεστε σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Αναδειχθήκατε προστάτης και πατέρας μας στις δύσκολες στιγμές. Μας αγκαλιάσατε και μας στηρίξατε κάτω από τις πτέρυγες της πατρικής σας αγάπης. Ως ευεργέτη, εγώ και η αδελφότητά μας θα σας μνημονεύουμε στις ταπεινές προσευχές μας. Να σας έχει ο Θεός καλά. Σόν έντιμον, υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούτα των λόγων της αληθείας. Ευγνωμόνος ακόμη εκφράζουμε τις εκβαθέων ευχαριστίες μας στο γέροντα Ισίδωρο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ, γιατί η αγαπώσα καρδία του μας δίδαξε και διδάσκει πολλά. Προσπαθεί να μάθει και εμάς να αγαπάμε, να αγαπούμε το Θεό, να αγαπούμε τον ελάχιστο αδελφό και όλα όσα έχει ο ίδιος στη δική του καρδιά. Επίσης τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως και ηγούμενο του Μεγάλου Μετεώρου, γέροντα Νύφων, για την αγάπη του στο πρόσωπό μας. Στους ηγουμένους και ηγουμένησες των άλλων ιερών μονών της Μητροπόλεως μας, καθώς και στους πατέρες της Αγιομετωρητικής Πολιτείας, ευχαριστούμε όλους όσους διακόνησαν τις ανάγκες της Μονής, είτε δια του κόπου τους, είτε δια των υπηρεσιών τους, είτε δια των ευχών και προσευχών τους, τους παρευρισκομένους κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, τους αγαπητούς φίλους και συμπαραστάτες μας, ιδιαίτερως τους προεμού διατελέσαντες ηγουμένους της Μονής αυτής. Σας παρακαλούμε να προσεύχεστε να μας στερεώνει η χάρις του Θεού και η ευλογία των Αγίων στο μοναστήρι μας, τον τόπο της μετανοίας μας, να αξιωθούμε να ζήσουμε εν ειρήνη, αγάπη και ομονία, με μια καρδιά, μια θέληση σαν ένας άνθρωπος, ώστε να εξακολουθήσει ο τόπος τούτος να είναι τόπος προσευχής, αγιασμού και σωτηρίας. Προσευχηθείτε και για μένα προσωπικά αυτή την ιερά στιγμή να μου δίνει ο Θεός την φώτιση που χορηγεί το Πανάγιον του Πνεύμα, να μου δίνει διάκριση και εσπλαχνία στην ποιμαντική διακονία που μου έχει αναθέτει. Προσευχηθείτε να μας αξιώσει ο Κύριος κατά την ημέρα της κρίσεως να παρουσιαστώ μπροστά του με θάρρος κραυγάζοντας «Ιδού εγώ και τα παιδεία με έδωκεν ο Θεός». Και όταν ο Πανάγαθος Θεός με καλέσει κοντά του, να μην κατακριθώ όπως ο πνηρός δούλος της παραβολής, αλλά να ακούσω το εύδουλε αγαθέ και πιστέ, «Εισερθε εις την χαρά του Κυρίου σου, Άγιε του Θεού Νικόλαε, προστάτα και φύλακά μας, ατενίζω τη σεβάσμια εικόνα σου και από τα μύχια της καρδίας μου δω και λέγω, την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου, αμήν γέννη το Κύριε». Πολύ χρόνο.